Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, τι άλλο θα έπρεπε να γίνει, να αλλάξουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, να αναμορφωθούν, τι ακριβώς. Λοιπόν, πάγια η άποψή μου είναι και σε αυτό το σημείο μου φαίνεται ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να διαφωνήσει και στο σκεπτικό μου, είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας, αγαπητή μου Ειρήνη. Δυστυχώς αυτό το πικρό ποτήρι συνεχώς το σπρώχνουμε μακριά. Είναι ένα κουτάκι που συνεχώς το κλωτσάμε για να πάει παρακάτω. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μα πώς θα επιβιώσει, μάλλον πώς θα γίνει ανταγωνιστική μια επιχείρηση, όταν καταρχήν δεν μπορεί να επιβιώσει. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς όμως μπορεί να έχει προοπτικές επιβίωσης, αν παραμένει, αγαπητή Ειρήνη, το στρατηγικό της δυναμικό σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, όταν έχει χαμηλότατες δυνατότητες άντλησης νέων τεχνολογικών δεδομένων και όταν η διαχείρισή της, το management, βρίσκεται σε επίπεδα, πώς να το πούμε αρχαϊκά, να το πούμε της φεντώνας. Δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων, αυτό που συνήθως αποκαλούμε ο κορμός ο παραγωγικός, έχει μείνει πολύ πίσω και στα τρία αυτά επίπεδα. Και αυτό αποτυπώνεται στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και στη χαμηλή παραγωγικότητα. Και εδώ πέρα ερχόμαστε σε μια οπτική που πρέπει να πάει μετά τις πρώτες βοήθειες. Εδώ τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να παίξουν ένα κάποιο ρόλο. Αυτά τα κονδύλια είναι μια ευκαιρία να κάνουμε τις αναγκαίες εγχειρήσεις στην οικονομία μας. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει προοπτική για το μέλλον. Μετά τις πρώτες βοήθειες πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο πώς θα μπορέσουμε τα τοπικά παραγωγικά συστήματα στην Ελλάδα, σε πολλούς κλάδους, πώς θα μπορέσουν όχι μόνο να αποκαταστήσουν την παρελθοντική τους δυναμική, πράγμα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε, ο κόσμος αύριο, ακόμα και στην κανονικότητά του, ακόμα και μετά την εφεύρεση του εμβολίου και, εν πάση περιπτώσει, την αποκατάσταση του υγειονομικού κομματιού της κρίσης αυτής, θα πρέπει να βρει ένα νέο βηματισμό. Όταν οι αγορές θα ξαναρχίσουν να αναπτύσσονται, τότε θα υπάρχουν κάποια rebound. Αλλά συνήθως το rebound ποιος το παίρνει? Το παίρνει ο ψηλός παίκτης της ομάδας, αγαπητή μου. Αυτός ο οποίος έχει χρόνια δομικά προβλήματα και αδυναμίες, αυτός που δεν μπορεί να πηδήξει, αυτός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από το άνοιγμα πάλι των αγορών.